Ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι έμεινε στο 0. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλός, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Γιόβετιτς ανέβηκε πάρα πολύ, έκανε αρκετές ευκαιρίες, είχε βάλει στα καρέ τους παίκτες του Περιστερίου, οι οποίοι πρέπει να είναι απόφοιτοι κάποιας σχολής καλών τεχνών, έπεφταν κάτω, σπαδάζανε, φωνάζανε, κλαίγανε, ήταν σχεδόν ξαπλωμένοι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, αλλά και στο πρώτο. Ο διαιτητής κράτησε μόνο 5 λεπτά καθυστέρηση στο τέλος, ενώ θα έπρεπε να έχει κρατήσει πάνω από 10 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός έδειξε πράγματα σήμερα στο γήπεδο, παρόλο που είχε απουσίες, ήταν εκτός ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος ένας εγκέφαλος από τον Ολυμπιακό αποφάσισε ότι σήμερα θα έπρεπε να λείπει ο Κώστας Φορτούνης, ένα μάτς που πάντα δυσκολεύει τον Ολυμπιακό, θα έπρεπε να το ξέρει, θα έπρεπε να το γνωρίζει και δεν θα έπρεπε σήμερα σε καμία περίπτωση ο Κώστας Φορτούνης να ήταν εκτός της ομάδας. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός έκανε πράγματα στο γήπεδο, προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ποντένσε έχασε τα άχαστα, το ίδιο και ο Γιόβετιτς, ο οποίος βέβαια με την παρουσία του έδειξε ότι μπορεί να βοηθάει τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έπρεπε να παίξει με τον δεύτερο επιθετικό ακόμα πιο νωρίς από ότι έπαιξε σήμερα, διότι ο Ατρόμητος δεν βγήκε καθόλου από την περιοχή του. Είχαν αποφασίσει ότι θα παίξουν και οι 11 γύρω από το τέρμα και αυτό έκαναν σε όλο το παιχνίδι. Θα ήθελα να ρωτήσω τους ηθήνοντες, τους καθηγητές διαιτησίας και τους υπόλοιπους, αν δεν είναι πέναλτι αυτό του Ροντινέη, τότε ποιο είναι πέναλτι? Τι άλλο περιμένει δηλαδή το ΒΑΡ και ο διαιτητής για τουλάχιστον να κάνει ανασκόπηση σε αυτή τη φάση, που από πίσω ο παίκτης του Ατρομήτου γκρεμίζει τον Ροντινέη, δεν πηγαίνει καθόλου για μπάλα, δεν πηγαίνει για τίποτα άλλο, γκρεμίζει τον Ροντινέη ένα μέτρο πριν την την γραμμή του τερματοφύλακα. Πραγματικά ορισμένες φορές δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για να δούμε τον Ολυμπιακό να κερδίσει πέναλτι σε μάτς. Μπορεί ανώδυνα να του δίνουν κάποια πέναλτι, αλλά επί της ουσίας σήμερα θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να κερδίσει τουλάχιστον ένα πέναλτι. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός πρέπει να μάθει με αυτό, ο Ολυμπιακός πρέπει να συγκεντρωθεί ακόμα περισσότερο, ο Ολυμπιακός πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο για τον Γενάρη. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται και στόπερ, χρειάζεται και χαφ, αλλά χρειάζεται ακόμα έναν επιθετικό. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πηγαίνει σήμερα στο Περιστέρι και να έχει μόνο μία εναλλακτική λύση στα φόρτου. Είχε την ατυχία βέβαια με τον Ραμπί. Είχε άλλη μια ατυχία γιατί και ο Μαντί Καμαρά για προσωπικό πρόβλημα δεν ήταν σήμερα στο Περιστέρι, αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να τα κερδίζει αυτά. Και ελπίζω στη συνέχεια να το κερδίσει. Είσαι Ολυμπιακός και ήρθε η ώρα να περάσεις κτέο. Τότε η Οτέκο είναι μονόδρομος. Γιατί τώρα, μέσω της εκπομπής του Μπάμπη Χριστόγλου, αν καλέσεις το 10-20-30 και κλείσεις το ραντεβού σου για το σταθμό του Μοσχάτου, Κηφισού 88, μαζί με το κτέο παίρνεις δώρο και μια συλλεκτική φανέλα του Ολυμπιακού. Εσύ ακόμα να κλείσεις. 10-20-30, κωδικός, BAM TV, τι άλλο.